Κοντά στην ακρίβεια και τα χρέη από την πανδημία. Περιμέναμε να βεβαιωθούν ώστε να μπορούν στη συνέχεια οι εργοδότε να προχωρήσουν σε ρύθμιση και βεβαιώθηκαν. Είναι μαζί μα λοιπόν ο Γιάννη Φόσκολο για να δούμε πώ θα γίνουν αυτέ οι ρυθμίσει. Γιάννη, που αφορούν ρυθμίσει προ τα ασφαλιστικά ταμεία και που στο σύνολό του είναι αρκετά τσουχτερό ο λογαριασμό. Ακριβώ, είναι αρκετά μεγάλο ο λογαριασμό. Έφτασαν λοιπόν τα ρεβασάκια στου εργοδότε, τι επιχειρήσει, τα περιμέναμε εδώ και καιρό, έφτασαν σήμερα και ξεκινάει η διαδικασία για τη ρύθμιση. Τα χρέη αφορούν την περίοδο από το Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον Ιούνιο του 2021. Είναι αυτή η περίοδο που μπορεί να μπει στη ρύθμιση και πληροφορίε του Open και τη ημερησία αναφέρουν πω όλα αυτά τα χρέη φτάνουν κοντά στο μισό δισεκατομμύριο, δηλαδή περίπου 450 εκατομμύρια Μάλιστα. ευρώ. Η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, 72 έντονε 36 άτοκε θυμίζω, θα γίνει με αίτηση ηλεκτρονική έω 28 Φεβρουαρίου. Και έω 28 Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση Μάλιστα. για να είναι έγκυρη η ρύθμιση. Τώρα όμω έχουμε όλο το μοσαϊκό των χρεών τη πανδημία. Πάμε να δούμε πώ διαμορφώνεται. Είναι βουνό οι οφειλέ τη πανδημία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε χρωστούν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τα χρέη που δημιούργησαν μέσα στην πανδημία. Συν τα 450 που είπαμε από του εργοδότε επιχειρήσει, ανεβαίνουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το ελάχιστο αποτύπωμα από την πανδημία μόνο στα ταμεία και χωρί να υπολογίζουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Αυτό είναι μόνο στα χρήματα μόνο, στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία χωρί του φόρου. Και έτσι φτάνουμε στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ λήξη πρόθεση οφειλέ στα τέλη Δεκεμβρίου από 38,7 που ήταν το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη.